των Γάλλων, ειδικά αυτή την περίοδο, που είναι περίοδος που όλοι ξεκινάμε τις καταλληλότητες και τις αναγεννήσεις, δεν επιτρέπεται να γίνεται τόσο αργά. Δηλαδή, μερικά και μία πρώτη εβδομάδα περνάνε οι δύο. Είναι απαράδεκτο δηλαδή, γιατί καθημερινά τώρα οι επιχειρήσεις ξεκινάνε και γεμίζουν την κάδη καθημερινά μπορούμε να πω. Άρα, αν μπορούσαμε και καθημερινή αποκομιδή, θα είναι το καλύτερο. Υπάρχουν κάποιοι κάδοι, οι οποίοι πήγαν πριν πολλά χρόνια, που για μένα ήταν λάθος, είναι κάποιοι στρογγυλοί και δυστυχώς μόνιμοι κάτω στα πεζοδρόμια, οι οποίοι έχουν μπει μέσα στη μέση των πεζοδρομίων. Μάλιστα, απέναντι από τον κύριο Φλεβάρη, το σπίτι εκεί πέρα, τρεις κάδοι που πετάξαμε πέρυσι το καλοκαίρι του ήρθε στο χωράφι της Εκκλησίας, που εκεί βρισκόμαστε μέχρι τώρα. Δηλαδή, αυτές οι αφαίρεσεις των κάδων αυτών πρέπει να γίνει άμεσα. Να βρεθεί δηλαδή μια λύση με τα ομπόδια αντικείμενα. Να μην είναι και εμείς να μην τα πετάμε έτσι όποτε θέλουμε έξω, αλλά και το Υπουργείο Αυτοδιοίκησης στο ΣΕΡΑ να δει τον καλύτερο τρόπο. Εγώ έδωσα κάποιες λύσεις και στον κύριο Σταυρή παλιά. Γιατί δυστυχώς δεν είναι μόνο ότι τα ογκώδη. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες και μόνιμοι κάτοικοι ξεγνωρίζουν λίγο και τα πετάμε σε μια περιοχή στην Πράγα που γνωρίζουν όλοι. Αλλά υπάρχουν και οι μετανάστες οι οποίοι δεν ξέρουν ή κάποιοι ξένοι. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν ογκώδια αντικείμενα πεταμένα για περισσότερο από μία εβδομάδα ή δύο εβδομάδες μέχρι να προσδιοριστεί κάποιος να πάρει τους μαζεύσει. Οι αφιστικές πινακίδες. Ένα ξύλωμα, ένα μάζεμα τέλος πάντων και εκεί προτείνουμε, αν θέλει η τοπική αυτοδιοίκηση ή και εμείς ο σύλλογος, να φτιάξουμε ενιαίες όμορφες πινακίδες, στάμπ δηλαδή, για να πει ο κάθε επιχειρηματίας να βάλει τις πινακίδες που εκπροσωπούν το μαγαζί του ή που πρέπει να πάει για μια οδοσύμαση. Συντήρηση του αρχή δημοτικού φωτισμού. Ο φωτισμός έχει πράγματι τα μαύρα του τα χάλια εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό το έχω πει και πριν από 5 χρόνια, δηλαδή, όχι είναι σημερινό το πρόβλημα. Η συντήρηση με αυτή το φωτισμό, το βάψιμο του... Όχι, όχι, μιλάμε για το βάψιμο. Έχουμε πειθό, ναι, βάψιμο. Κατασκευή, συντήρηση, να κάνουμε δηλαδή, αν μπορέσουμε να βρούμε κάποιους χώρους, να κάνουμε ακόμα καινούργια δεσέ, τα οποία χρειάζονται σε μια περιοχή που φιλοξενεί τόσες χιλιάδες κόσμο και μια συντήρηση της παλιούς, τις παλιές τουαλέτες, πιστεύω ότι είναι πυροβλημένη. Καθαρισμός διαδικασιών, λύσιμο επικίνδυνων σημείων, όπως για παράδειγμα εδώ πέρα στο σημείο του φούρνου, ξέρετε ότι είναι επικίνδυνο πράγμα, δηλαδή γνωρίζετε ότι είναι τα σίδερα πάνω από το ασωτοδόστρωμα, με αποτέλεσμα αν πέσει κάποιο μηχανάκι, κάποιος πλήσας, μπορεί να βρει και εγκαρίο θάνατο. Δηλαδή, αν μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποια πραγματάκια. Στην παραλία, που φέτος πήγαν οι άνθρωποι και καθαρίσανε όπως κάθε χρόνο, και έχω ακούσει ότι θα γίνει ένα καλό λήθη, αυτά που έχουμε επισημάνει εμείς, δεν ξέρω αν έχουν μπει μέσα, είναι φωτίως, δηλαδή κάπου να υπάρχουν γραφεία πληροφοριών που εκεί να στεγάζουν οι κυβερνάδες, απολευστές, όλοι και οτιδήποτε, ντους, συντήρηση, καμπίνες. Και ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει εδώ και πολλά χρόνια είναι εκπαίδευση των πελάτων, αν μπορούμε, με πρώτες βοήθειες, γιατί είναι αμαρτία να κάνονται ζωές που μπορούν να σωθούν. Αν μπορούμε δηλαδή, εγώ δεν κάνω μια πρόταση πριν από 3 χρόνια να δώσουμε ο Δήμος ή οι άλλοι, συγγνώμη, οι άλλοι τότε, οι πηγές Καλυθέας τώρα, να μπορέσουν δηλαδή να εκπαιδεύσουν τους ομπρελάδες, που έχει μόνο για το Παλαιρά, και αυτό ισχύει για όλο το νησί, ούτως ώστε... Λοιπόν, κάτι άλλο που είναι πληγή για τους επιχειρηματίες, είναι το παρεμπόριο που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς αφήσει στην παραλία. Εάν δεν αναλάβουν πρωτοβουλία οι ομπρελάδες, είναι πολύ δύσκολο για την αστυνομία. Δεν θα ρίξω την ευθύνη στην αστυνομία, γιατί πράγματι, δεν μπορούν οι άνθρωποι να είναι εκεί πέρα και να παραπουλάνε πότε θα πάνε για το παγκόσμιο. Το θέμα είναι λοιπόν οι ομπρελάδες που έχουν την ευθύνη της παραλίας να σταματήσουν πλέον να δέχονται οποιοδήποτε πηγαίνει να πουλήσει εμπόρευμα ή να κάνει τα μασάζ που έχουν κατακτήσει και είναι ντροπή πράγματι για το νησί μας τα τελευταία χρόνια.
Υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι νοικιάζουν καταστήματα, έχουν νίκη, έχουν τέλεια, έχουν τα πάντα. Αν κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, ικανό θα είναι και ο Δήμος, δεν ξέρω, παλιά δίνανε για μικροπολιτές άδειες, να είναι πιο προσεκτικοί, γιατί πιστεύω ότι οι επιχειρηματίες που προσπαθούν να επιβιώσουν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάζουν πέρα. Άρα, αν κάποιοι από αυτούς θέλουν να πουλήσουν ένα εμπόρευμα, να πάνε για να νοικιάσουν μαγαζιά, όπως κάνουμε όλοι εμείς εδώ, και να δουν ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Έτσι. Πράσινο. Στο κομμάτι του πράσινου, επειδή εγώ αντιδήμαρχε θα ήθελα πριν από τις 30 Απριλίου να γίνει, αν μπορούμε να βλέπουμε το Πατριάρχη μόνο και στις 15, προτείνω εδώ πέρα, που είμαστε όλοι μαζί, να οργανώσουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο ή και το επόμενο, ομάδες εθελοντισμού, και εγώ ίδιος θα βαρθώ, δεν θα μπορέσω αυτό το Σαββατοκύριακο, το έχω και στον κύριο Αντωνά, ο οποίος πράγματι τα παιδιά έχουν κάνει πολύ δημότητες προσπάθειες και προσωπική εργασία, να οργανωθούμε όλοι μας, ούτως ώστε όσοι έχουν μηχανήματα οπτικά, να ξεκινήσουμε να κάνουμε ομάδες εργασίας και αν όλοι βοηθήσουμε από λίγο, μία-δύο μέρες, και έχουμε καθαρίσει το Πατριάρχη στις 10 Απριλίου.